εσωτερικό διάταγμα, έπρεπε να ανοίξουν σήμερα. Και η ΟΛΜΕ κάνει 3 ώρες τάσεις. Ναι, κακό του κεφαλιού της. Και οι τοπικές ΕΛΜΕ θα κάνουν άλλες 3 ώρες για να μην δουλέψουν. Δηλαδή, τι τα θέλουν δημόσια, να πούνε. Τα δημόσια. Οι εκπαιδευτικοί τι θέλουν να πούνε. Δεν ξέρω. Ότι εγώ θέλω, αυτοί που κάνουν εγκατάληψη δεν θα πρέπει να διδαχθούν τη διδακταία ύλη. Αυτό θέλουν να πούνε. Αυτή είναι η προσφορά τους. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Ή θέλουν να κάνουν μακρές διακοπές. Δεν τους στάνουν οι 4 μήνες διακοπές των εκπαιδευτικών. Τώρα, θέλουν και τις 3 παραπάνω μέρες. Σας παρακαλώ τώρα. Εντάξει, το κακό του κεφαλιού τους είναι μια κρίση δική σας, πολιτική, αλλά κακό των, για τα, το κεφαλιού των παιδιών είναι. Όχι, ένα λεπτό. Είναι σε σχολεία τα οποία έγιναν καταλήψεις και είπε το Υπουργείο Παιδείας πολύ σωστά ότι δεν μπορώ να σου αναγνωρίσω ότι έχεις διδαχτεί τη διδακταία ύλη για να συμμετέχεις σε εξετάσεις στο τέλος της χρονιάς, αν δεν έχεις ολοκληρώσει κάποιες συγκεκριμένες ώρες. Και νομίζω ότι πάρα πολύ σωστά το λέει. Τι θέλει δηλαδή, να αποκλειστούν αυτά τα παιδιά από τις εξετάσεις. Ναι. Να μην είναι προαπτεία. Από την άλλη μεριά όμως, μήπως και η κυβέρνηση οφείλει να εξασφαλίσει την δηλαδή, συνένεση των εκπαιδευτικών, τη συνεννόηση. Θα έχουμε μαθητές οι οποίοι θα έχουν ολοκληρώσει τη διδακταία ύλη και μαθητές οι οποίοι δεν θα την έχουν ολοκληρώσει. Ή θέλουμε να ενισχύσουμε έτσι την παραπαιδεία. Όλα αυτά είναι υπέρ της ιδιωτικής παιδείας. Όχι, δεν είναι καθόλου υπέρ της ιδιωτικής παιδείας. Είναι υπέρ του να λειτουργεί το δημόσιο σχολείο σωστά. Ναι, σωστά. Όχι, λέω πού καταλήγει αυτό. Όχι, άμα οι μαθητές στο ιδιωτικό σχολείο κάνουν μαθήματα κανονικά όλο τον χρόνο. Πείτε το. Δεν έχουν καταλήψεις. 500 σχολεία είναι. Δεν είναι όλα τα σχολεία. 500. Δεν είναι όλα τα σχολεία. Κύριε Καλύβη. Κοιτάξτε, εδώ υπάρχει το εξής θέμα. Υπάρχει ένα πρόβλημα το οποίο έχει ανακύψει. Εγώ θα έλεγα ότι σε μια δημοκρατική κοινωνία κάθονται, συζητούν με τους καθηγητές και βρίσκουν μια λύση. Η λογική της δημοκρατίας των προεδρικών διαταγμάτων δυστυχώς έχει κατησχύσει στη χώρα μας. Αυτό είναι απαράδεκτο. Ούτε μπορεί να βγαίνουν φυρμάνια από τον Υφυπουργό Παιδείας, ο οποίος λέει ότι λίγος πολύ δεν έχουν δικαίωμα να απεργούν οι καθηγητές. Το άλλαξε σήμερα. Σήμερα αλλά, που βγήκε, κοιτάξτε, είπε ότι στο 3ωρο δεν μπορώ να κάνω κάτι. Ενώ χτες δεν το είχε πει έτσι. Ο χώρος της παιδείας έχει βασανιστεί από πολιτικές των κυβερνήσεων και συνεχίζει να βασανίζεται. Τέτοιες αντιλήψεις, ας πούμε, που ουσιαστικά καταργούν το δικαίωμα στην απεργία ή επιβάλλουν τη λογική της καταναγκαστικής εργασίας, με συγχωρείτε. Δεν ναι, από την άλλη μεριά δεν μπορεί να την πληρώνει και τα παιδιά, κύριε Καλύβη. Αυτό σας λέω, μα έπρεπε να γίνει ένα διάλογο, να βρεθεί μια λύση. Δεν είναι παραδεκτό αυτό. Ναι, αλλά. Δεν βάζουμε καμία ευθύνη στην κυβέρνηση που ακολουθεί αυτή την πρακτική. Πηγαίνουμε κατευθείαν στον εργαζόμενο που ασκεί το δικαίωμά του. Δεν είναι σωστό αυτό. Η αιτία της απεργίας δεν έχει καταλάβει. Κυρία Μπατζελή. Νομίζω ότι για μια